Και ως επικεφαλής παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο Νίκος Γότικας έχει ζητήσει ξανά στοιχεία να δοθούν στη δημοσιότητα για τα όσα γίνονται στην Πελοπόννησο ΑΕ. Να μας δώσουν στοιχεία. Αρνήθηκαν, δεν έχουν απαντήσει. Είναι παράβαση καθήκοντος. Μην κάνουμε αυτό που είπε μια διευθύντρια να πάω στον εισαγγελέα να τα πάρω με εντολή εισαγγελέα, για να θα μπλέξουν οι αρμόδιοι. Όπως τόνισε πάντως ο κύριος Γότικας από τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του, οι προγραμματικές συμβάσεις πάνε βροχή, με αρκετά εκατομμύρια να πηγαίνουν και προς την ευαισθητοποίηση. 22 προγραμματικές συμβάσεις 38 εκατομμύρια ευρώ, το 16, το 17 και το 18. Και μάλιστα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την ευαισθητοποίηση, μας έφαγε η ευαισθητοποίηση, παιδιά, στην περιφέρεια. 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την συμβουλευτική στήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και των Διευθύνσεων. Δηλαδή, έμπειρα στελέχη, επιστήμονες στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, ο Γιαννακέας, ο Κωστόγιαννης, ο Παπαϊλιού, ο Μανουκλιάς, έχουν ανάγκη από τη συμβουλευτική στήριξη της Πελοπόννησος ΑΕ, που έχει στη λίστα της με μπλοκάκι μηχανικούς ενός χρόνου, δύο, τριών. Δεν υποτιμώ τους νέους επιστήμονες, αλλά τέλος πάντων τι συμβουλευτική στήριξη δίνουν σε τέτοια έμπειρα στελέχη. Γίνεται πάρτι μέσα από την Πελοπόννησο ΑΕ. Πάρτι και σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και στήριξης συμβουλευτικής, αλλά και με εκατοντάδες εργαζόμενους όμηρους για να πάρουν 4, 5, 6 κατοστάρικα ή για να προσληφθούν. Αν επισκεφτείτε την περιφέρεια Πελοποννήσου, τα κεντρικά κτίρια, και σας παρακαλώ να τα επισκεφτείτε, θα δείτε γεμάτα τα γραφεία. Δεν έχουν που να κάτσουν. Το 1 τρίτο αυτού του κόσμου είναι μόνιμοι υπάλληλοι, το 1 τρίτο είναι οχταμηνίτες, αυτούς που πήραν τώρα τελευταία, και τ' άλλο 1 τρίτο τους ρωτάω, ποιοι είσαστε εσείς ρε παιδιά, και ντρεπώνται, δεν απαντάνε. Είναι της Πελοπόννησος ΑΕ και του μηχανισμού, δηλαδή του εφεδρικού στρατού που φτιάχνει ο κύριος Στατούλης, μήπως και καταφέρει να διασωθεί. Είναι απαράδεκτο αυτό που λένε οι άλλες παρατάξεις, ο κύριος Νίκας, ο κύριος Δέδες, ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αναπτυξιακές, είναι ένα διαφθορείον στην Πελοπόννησο και είναι ένας μηχανισμός όπου καταργείται η μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων και δουλειές που πρέπει να τις κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες και έργα τις δίνουν σε διάφορους ημέτερους τρογύρω με τις αναπτυξιακές. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί.